Στις ευρωεκλογές ο λαός μας έχει μια μεγάλη δυνατότητα να στείλει αποφασιστικό μήνυμα λέγοντας φτάνει ως εδώ, στηρίζοντας αποφασιστικά όσο το δυνατόν πιο ψηλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, την αντίθεσή του στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, αλλά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, των λόμπι, των επιχειρηματικών συμφερόντων, να εκφράσει την αντίθεσή του σε μια πολιτική που παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη ζωή των εργαζομένων, συνδιαμορφώνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου που ομογνωμούν και σχεδόν ταυτόσιμα ψηφίζουν όσα βιώνει σήμερα ο λαός μας από αυτή την πολιτική. Στους χαμηλούς μισθούς, στην ιδιωτικοποίηση ακόμα περισσότερο της υγείας, της παιδείας, εμπλέκοντας το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους με τον πόλεμο της Ουκρανίας που συμμετέχει η χώρα μας, το μακελιό που γίνεται κάτω στην Παλαιστίνη με τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έχει λοιπόν μια ευκαιρία ο λαός μας να εκφράσει την αντίθεσή του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η ψήφος του ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών θα σημαίνει δυνάμωμα των αγώνων, θα σημαίνει δυνάμωμα του ίδιου του λαού να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, γιατί έχει αποδειχτεί ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αλλά να περάσει και ο λαός μας στην αντεπίθεση με επίκεντρο τις δικές του ανάγκες, τα δικά του συμφέροντα και όχι τα κέρδη των λίγων, ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστεί αυτό το έσχος της λογικής, της επίσημης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τους ωφέλους που παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι να σταθεί δίπλα στο ΚΚΕ, να ενισχυθούν οι αγώνες, και αυτό ο λαός μας το ξέρει ότι θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Το ΚΚΕ δεν είναι λόγια, το ΚΚΕ είναι πράξεις και είναι εγγύηση ότι ο λαός μπορεί δίπλα στο ΚΚΕ να έχει αποτελέσματα, να έχει νίκες, να έχει νικηφόρα αποτελέσματα. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία δείχνει ότι όταν ο λαός μας στάθηκε δίπλα στο ΚΚΕ, μεγαλούργησε, μπόρεσε να πετύχει πράγματα που μοιάζαν απίθανα, αλλά έγιναν πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη δύναμη που έχει ο λαός μας είναι η ίδια του η πείρα, η ίδια του η ζωή, που πρέπει να την κάνει κριτήριο ψήφου και να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων του μέλλοντος των παιδιών του, της οικογένειάς του.